Λένε ρε παιδί μου, ανθρώπου καλά. Το μόνο ενδιασμό που έχω σε αυτό το πράγμα είναι ότι το κάθε κανάλι όταν κάνει ένα τέτοιο show δεν βγάζει την πινακίδα του κόσμου να ψηφίσει ο κόσμος και να το δείξει ότι ο κόσμος έχει δώσει 30%. Αυτό με ενοχλεί. Αν λοιπόν είναι να πάω σε ένα τέτοιο show, α βγει η αλήθεια εκεί. Τι ψηφίζει ο κόσμος. Θα πληρώσει έτσι είναι τα τίμια πράγματα. Τι θα βάλει ο παπάς και θα πληρώνει όπως μερικούς, θα αγοράζει τηλέφωνα και θα στέλνει μηνύματα από κομπιούτερ. Πού δεν το δέχομαι αυτό. Μπορούσαν ας πούμε να βάλουν κάτι που να βλέπεις τα τηλέφωνα. Βέβαια, ορίστε, ψήφισε Κοζάνη αυτό ή Κατερίνη αυτό, εκεί το εκεί σούμα τόσο. Δεν νομίζω ότι θα είχαν λόγο να κάνουν και το αντίθετο. Δεν τα δείχνουμε αυτά για να ανεβαίνει ακροματικό, για να ανέβει το τηλέφωνο λίγο παραπάνω, να οικονομήσουμε και λίγα χρήματα παραπάνω. Οικονομήστε, αλλά δείχνει και την αλήθεια. Καλλιτέχνη μου στην κόρη, την Ειρήνη, αν θα αποφασίσει κάποια στιγμή να ασχοληθεί με τον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν υπάρχει απαγορευτικό, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει στη ζωή. Εσένα, Στέλιο μου, καλά, εσένα ούτως ή άλλως έχεις μαζί. Κοπάνια. Το Δημήτρη. Και ο Ανδρέας έτσι ψάχνεται λίγο. Εντάξει, άκου να δεις κάτι, εγώ το μόνο που έχω πει στα παιδιά μου είναι να είναι καλοί άνθρωποι και να κυνηγούν το όνειρο της καρδιάς τους. Δεν χρειάζεται να του πει τίποτα ο Καράς στο παιδί του. Όπως εγώ έχουν ζήσει δίπλα μου, δηλαδή είναι σχολείο αυτό που ζουν τα παιδιά μας, γιατί ζουν ακραίες καταστάσεις. Οπότε δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να κάνουν χοντρό λάθος. Και επειδή εσείς το ζητήσατε, η Μουρμούρα τρίτωσε και θα προβάλλεται εκτός από Δευτέρα και Τρίτη.